Έλα, Βαγγέλη, μας φέρεις και τον καφέ. Να πούμε ότι είμαστε στον Ιστοπλοϊκό. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Που έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με το μαγαζί, έχω να πω, γιατί δουλεύεις κιόλας εδώ. Δουλεύω εδώ. Να. Είναι αδερφός μου, είναι μέτοχος εδώ μαζί με άλλους. Το λες με ντροπή, πες, είναι μέτοχος. Ναι. Ναι, είναι μέτοχος. Και μου πρότειναν πέρσι να εργαστώ εδώ. Οπότε το αποδέχτηκα. Πέρσι το καλοκαίρι δεν είχα και δουλειά στο Καλά θέατρο. Έκανες. Και ήρθα σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον, με αυτά τα υπέροχα νέα παιδιά που με αγαπούν όλοι πάρα πολύ. Μου ήταν δύσκολο στην Γιατί αρχή. Έλεγες, εγώ τώρα είμαι ηθοποιός, φτασμένη, έχω κάνει σειρά. Δεν το έλεγα εγώ, δεν το έλεγα. Λίγο και τους άλλους ήταν παράξενο που με βλέπανε. Γιατί? Τι κάνετε εσείς εδώ, ας πούμε. Το θέατρο κάθε 6 μήνες ή κάθε 4 ψάχνεις για δουλειά. Και την τηλεόραση επίσης. Ναι. Οπότε όταν κάποια στιγμή. Δεν έχεις να επιβιώσεις, πρέπει και κάτι άλλο να κάνει. Ποια θεωρείσαι καλοπληρωμένος με 1000 ευρώ το μήνα στο θέατρο? Εδώ παίρνουν και 300 και 400 ευρώ. Ναι, και επειδή εγώ δεν θέλω να πάρω 300 και 400 ευρώ, αποφάσισα ότι θα είναι πιο αξιοπρεπές να ζω από κάπου και να κάνω μια δουλειά. Αστείευεσαι. Αξιοπρεπέστατη. Αστείευεσαι. Δεν ξέρω γιατί σε κατηγόρησε κάποιος επειδή έκανες. Όχι, ρε παιδί, απλά σου λένε ότι αχ, την κακομοίρα μου, ωραία, δουλεύει τώρα εκεί και δεν έχει πρόταση για το θέατρο. Και. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί είμαστε και on camera. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου τι λέει ο κόσμος. Με ενδιαφέρει τι λέω εγώ και πώς συμπεριφέρομαι γενικά στη ζωή. Γκομενικά πώς είσαι? Άντε τώρα με τις ανεργίες και τα τέτοια. Γκομενικά, Σάσα. Γκομενικά, δεν έχω κάτι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Γενικά όμως είσαι σεξι κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεξι κορίτσι, εντάξει. Γενικά έχεις αυτή την άβρα, κατάλαβες τι σου λέω. Δεν νομίζω ότι αρέσουν τελικά οι αδύνατες στους άντρες. Έλα, πες τα. Δεν νομίζω ότι αρέσουν και οι πολύ αδύνατες. Εμείς έχουμε αυτή την εντύπωση, οι γυναίκες. Ναι. Γενικά νομίζω ότι στους άντρες δεν αρέσουν οι πολύ αδύνατες, ούτε οι πολύ βαμμένες, ούτε οι πολύ ψεύτικα μαλλιά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι αρέσουν. Οι ζουμερές οι γυναίκες είναι καλύτερες στο κρεβάτι, σωστό. Αλήθεια. Στα κιλά σου είσαι καλά, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που γενικά απασχολεί τα μίντια, σε ρωτάνε συνέχεια. Με ρωτάνε συνέχεια. Ναι. Εγώ πήρα μια απόφαση το χειμώνα του 2015. Με προέτρεψε ο αδερφός μου, μπορώ να πω. Με πήγε σε μια φίλη, την διατροφολόγο, την Ισμήνη, τη Λιβανού, την οποία και το λέω και της χρωστάω πολλά πράγματα, γιατί είμαι ένας παχύσαρκος άνθρωπος, μια υπέρβαρη γυναίκα. Ρε, τι λες τώρα, ναι, 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 δεν ξέρω πώς ήσουν πριν, αλλά τώρα. Παραμένω, πώς, εντάξει, παραμένω, παχύσαρκη. Όχι, δεν είσαι. Είμαι 82 κιλά. Εντάξει, δεν είμαι αδύνατη πάντως. Δεν είπαμε ότι είσαι αδύνατη, αλλά είσαι μια γυναίκα με πιασήματα. Λέω, όχι, παχύσαρκη. Όχι, παιδιά, τι? Μην καλυπτόμαστε σε αυτά τα ψέματα που λέτε τα πιασήματα. Πιασήματα έχουν οι Kardashians, ας πούμε, που Γιατί? Είναι όλα ψεύτικα. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Εσύ θες να κάνεις οικογένεια, Τζένι? Νομίζεις ότι ήρθε η ώρα σου? Θα το ήθελα. Ναι. Θα το ήθελα. Αλλά πρέπει να βρεθεί και ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνη μου. Ναι. Ότι δεν έχω κάνει ένα παιδί, δεν είμαι μαζί με κάποιον. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί με κάποιον, ωραία, και να περνάμε πολύ ωραία. Δεν έχει τύχει να τον έχω κάθε μέρα στο σπίτι. Δεν έχεις αυτό το άγχος που πιάνει τις γυναίκες σε αυτή την ηλικία να κάνουν Όχι, παιδιά αυτό, και τέτοια. Ναι. Άκου, αυτό το έχω αποδεχτεί πάρα πολλά χρόνια πιο πριν. Ναι. Γιατί μου συνέβησαν κάποια πράγματα στην προσωπική μου ζωή και στην υγεία μου, τα οποία μου απέκλεισαν το γεγονός ότι θα μπορούσα να κάνω ένα παιδί. Οπότε το να κάνω ένα βιολογικό παιδί, ναι, το έχω αποφασίσει ότι δεν μπορώ να το δημιουργήσω. Αλλά θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη να μπορούσα να έχω ένα παιδί. Να υιοθετήσεις. Ναι, φυσικά. Ναι. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαν όλες οι γυναίκες, σε σχέση ή χωρίς σχέση, να μπορούν να μεγαλώσουν ένα παιδί. Το ίδιο και για τους άντρες. Βέβαια. Γιατί είναι άδικο τα μωρά να είναι μέσα σε αυτά τα κουτάκια της τύπου θερμοκοιτήρες, ναι, ναι, αυτά κατάλαβα, τα πυρέξ, και να μεγαλώνουν στους 9 μήνες μέσα στο Αλεξάνδρα ή στο Έλενα και μετά να πάνε σε ένα ίδρυμα και να μην το υιοθετεί κανείς μέχρι τα 4,5 τους χρόνια. Εσύ δίνεις πολύ μεγάλη δύναμη και στις γυναίκες που μπορούν να ακούν και μπορεί να έχουν το ίδιο πρόβλημα, γιατί ξέρεις όταν μια γυναίκα μπαίνει στη διαδικασία από τόσο μικρή ηλικία το ότι δεν μπορεί να τεκνοποιήσει να κάνει δικό ναι. της παιδί, σίγουρα παθαίνει πολύ μεγάλο ψυχολογικό, πώς το ναι, λένε. Απλά όταν έχεις ανθρώπους και σε στηρίζουν και ναι.
ήταν μεγάλο στήριγμα η οικογένειά μου. Ως παράδειγμα, τι θα τους έλεγες, γιατί πραγματικά αυτά είναι τα βασικά της ζωής. Ως παράδειγμα θα έλεγα σε όλες τις γυναίκες ότι είναι πολύ σημαντικό η ζωή μας. Ναι. Γιατί βλέπω πολλές και φίλες και γνωστές και συναδέρφους και στο περιβάλλον μου γενικά που προσπαθούν να κάνουν ένα παιδί παίρνοντας ρίσκο για τη ζωή τους. Γιατί μια γυναίκα στα 40 πλάς προσπαθεί να τεκνοποιήσει και κάνει 1, 2, 3, 4, 5 εξωσωματικές, αυτά τα φάρμακα όλα τις δημιουργούν, θα το πω καθαρά, καρκινικά κύτταρα και ταλαιπωρεί τη ίδια. Και μετά τα 55 λες, α, γιατί όλες οι γυναίκες παθαίνουν καρκίνο. Γιατί όσο και αθώα να είναι όλα αυτά, κάτι σου συμβαίνει, γιατί γίνεται εκτός της φύσης. Αφού η φύση έχει αποφασίσει ότι δεν έχεις τις ορμόνες για να κάνεις ένα μωρό, βρες το κάπου αλλού αυτό το μωρό. Έτσι, ναι. Αλλά πρέπει κάποιος να σε βοηθήσει να το βρεις. Και η πολιτεία, από ό,τι βλέπουμε, τα έχει κάνει όλα. Μην πω πάλι τη λέξη. Εσύ, ναι, και να το κλείσουμε αυτό, έχεις μπει στη διαδικασία να υιοθετήσεις ένα παιδί. Μα δεν μπορώ να μπω, γιατί δεν με αφήνει το κράτος. Είμαι μια γυναίκα μόνη, δεν έχω περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχω σταθερό εισόδημα, οπότε όχι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να ήθελα. Ξέρεις ότι τόση ώρα μιλάμε και δεν έχουμε πει τίποτα για το θέατρο και θα μου πεις ότι δεν έχουμε τίποτα. Να πούμε και για το θέατρο, γιατί εγώ φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν να δουλέψω. Αλλά τέλος πάντων, θέατρο-χιτήριο. Θέατρο-χιτήριο, φίλος μου ο Λευτεράκης. Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάμε 27 Μαΐου. Τώρα να σε ευχαριστήσω πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς να κλείσω τη συνέντευξη. Γιατί είπαμε τόσα πολλά. Θα μου πεις μετά. Έλα, γιατί. Έλα. Υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση. Ευχαριστώ.